Οι Ελικές της Σκαλονής είναι ο πιο σημαντικός υγρότοπος του νησιού. Πρόκειται για έναν τεχνητό υγρότοπο, στον οποίο παράγεται αλάτι σε βιομηχανική κλίμακα και όμως για τα πουτινά, ας πούμε, αυτή η διαδικασία γίνεται εντελώς φυσικά, που να μην τα ενοχλεί. Και ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και πάρα πολλά διπτυνών εδώ πέρα. Σε όλες τις εποχές του χρόνου μπορούμε να δούμε συνολικά πάνω από 100 διπτυνών. Και είναι μια δραστηριότητα που προσελκύει και πάρα πολλούς τουρίστες, κυρίως από Αγγλία, κατόπιν από Γερμανία, μετά από Ολλανδία και ύστερα και από άλλες χώρες. Η δράση διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιγρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Προβληματικής Ενημέρωσης της Σκαλονής, που το έχει παραχωρηθεί από την περιφέρεια. Και θα κάνουμε τον κύκλο των αλικών. Τι είδη σπάνιων πτηνών συναντάμε στις Ελικές Σκαλονίες? Σπάνια πτηνά μπορούμε να δούμε. Αρχικά σίγουρα το φλαμίγκο που είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού μας. Έχουμε 9 διαφορετικά είδη ερωδιών. Μεταξύ αυτών είναι όλευκο τσικνιάς, αργύρο τσικνιάς, πορφυρό τσικνιάς και πολλά άλλα. Καλαμοκανάδες, πολλά διαφορετικά είδη χελιδονιών, γλάρι. Μπορούμε στο νησί της Λέσβου να δούμε 2 είδη πελαργών, τους λευκοπελαργούς και τους μαυροπελαργούς. Όπως επίσης μπορούμε να δούμε χαλκόκοτες, αβοκέτες, καστανόπαπιες, βαρβάρες και πολλά άλλα είδη. Ποια είναι τα πτηνά εκείνα που τραβούν το περισσότερο ενδιαφέρον των επισκεπτών που θα έρθουν στο νησί μας? Ως συνήθως, αυτοί που έρχονται στη Λέσβο έρχονται στοχευμένα και επιλέγουν διαφορετικούς τόπους, πέραν των αλικών δηλαδή. Θέλουν να πάνε κάπου μοναδικά, ήσυχα, ξεχωριστά, κάπου που δεν θα πάει ο μέσος τουρίστας. Να δει δηλαδή τα φλαμίγκο, είναι πολύ σύνηθες να βλέπουμε τα φλαμίγκο στη Λέσβο και επιλέγουν έτσι πιο ιδιαίτερους τόπους. Πάνω στο βουνό μπορούν να ανεβούν, να δουν γέρα και να δουν αρπακτικά, να δουν μικρότερα είδη πτηνών. Πολύ σπάνιο είναι ο πευκοτσοπανάκος, ο τουρκοτσοπανάκος, στον οποίο έρχονται συγκεκριμένα, στοχευμένα στη Λέσβο για να τον ψάξουν, να τον βρούνε. Είναι ένα μικρό πουλάκι, το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Από ποια μέρη του κόσμου έρχονται εδώ στη Λέσβο παρατηρητές πουλιών? Έρχονται πάρα πολύ σε αριθμός από την Αγγλία, σίγουρα, από την Ολλανδία, γενικά από τη Βόρεια Ευρώπη επισκέπτονται πολύ το νησί, καθώς είναι ένα μέρος στην Ευρώπη πολύ συγκεκριμένο, όπου περνάνε πολλά διαφορετικά είδη πτηνών και το συνδυάζουν με τον όρνηθο τουρισμό που είναι πολύ διαδεδομένος. Κυρίως το πικ των ορνηθοπαρατηρητών ξεκινάει Απρίλη με Μάη. Δηλαδή έχουν ήδη ξεκινήσει από τα πρώτα τσάρτερ που ήρθαν στο νησί πλήθος ανθρώπων που επισκέπτονται τη Λέσβο και τώρα είναι κυρίως στο πικ τους. Εκεί στα βράχια βλέπουμε μια φωλιά καλαμοκανάδων. Με το ράμφος τους τσιμπάνε μικρές πέτρες και τις βάζουν πολύ κοντά στα βράχια ώστε να δημιουργήσουν έτσι ένα ασφαλές μέρος όπου θα εναποθέσουν τα αυγά τους. Και ταυτόχρονα τα βράχια που είμαι στη θάλασσα βοηθάνε και να μην έρχονται θηρευτές, αλεπούδες, ασβοί και τέτοια, οι φίτσες. Επίσης μπορούμε να δούμε και αρωμαχίες με ασημόγλαρους, καθότι οι ασημόγλαροι τρώνε τα αυγά τους ή και τις νοσούς τους. Υπάρχει πάντα ένας γονιός στη φωλιά που να τα φυλάει και να διώχνει τους κάθε επτάμενους θηρευτές. Αντίστοιχα γίνεται έτσι και με τις αβοκέτες στην νησίδα εκεί πέρα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε και νεοσούς και τα πτηνά, ας πούμε, να ταΐζουν τα παιδιά τους όπου να είναι. Τώρα ο πληθυσμός τους εκτιμάται σε μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, αλλά σίγουρα είναι πλέον στα τελικά μέρη τους και έχουν αρχίσει ήδη να φωλιάζουν και να περάσουν, ας πούμε, το καλοκαίρι. Μέχρι να καταστούν και τα μικρά τους ικανά να πετάξουν στην Αφρική.